Οι οδηγοί ταξί της Μαδρίτης πραγματοποίησαν την ημέρα Taxi Luth, όπου με διακοσμημένα τα ταξί τους παρέλαβαν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους έκαναν το γύρο της πόλης δωρεάν για να απολαύσουν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό. Αυτή τη μέρα υπάρχει έντονη συγκίνηση. Είναι μια ημέρα χαράς για αυτούς, αλλά και ακόμα περισσότερο για εμάς. Βλέποντας τα χαρούμενα πρόσωπά τους, το καλό τους ντύσιμο. Είναι υπέροχο και το δώρο είναι τελικά δικό μας. Ο Αντόλφο και η Λουσία είναι γείτονες και φίλοι και είναι δύο από τους περίπου 900 ηλικιωμένους που είχαν τη χαρά να συμμετάσχουν σε αυτή τη δραστηριότητα στη Μαδρίτη. Το Taxi Luth τους επιτρέπει να δουν μετά από χρόνια το κέντρο της πόλης. Από τότε που πέθανε ο άντρας μου 10 χρόνια πριν δεν πήγαινα στο κέντρο της Μαδρίτης. Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μετρό ή λεωφορείο. Είναι πολύ όμορφο και πολύ ευχάριστο αυτό που συμβαίνει. Το 2017 γεννήθηκε στη Μαδρίτη η ιδέα του Taxi Luth, με μόλις 20 ταξιτώτες να συμμετέχουν. Φέτος υπάρχουν πάνω από 200 εθελοντές οδηγοί ταξί και η πρωτοβουλία έχει επεκταθεί και σε άλλες 12 πόλεις της Ισπανίας. Οι οδηγοί απολαμβάνουν τις διαδρομές και αντικαθιστούν τις πράξεις λίγων ωρών για ένα καλό σκοπό. Έρχεται βροχή, αλλά είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Εμείς προσφέρουμε την εμπειρία με τα φώτα και είναι και ο καλύτερος τρόπος για να είναι χαρούμενοι. Είναι η καλύτερη κούρσα της χρονιάς και η πιο όμορφη. Οι ηλικιωμένοι ξεκινούν τη δύο ώρη διαδρομή τους μέσα από τους κεντρικούς δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για αυτούς. Είναι φοβερά τα φώτα που δεν τα είχα ξαναδεί, αλλά και όλα αυτά τα ταξί μαζί. Στο τέλος της διαδρομής, η Οργανωτική Επιτροπή του Taxi Luth έχει ετοιμάσει ένα τελευταίο δώρο για τους ηλικιωμένους επιβάτες. Εθελοντές και εθελόντριες τους μοιράζουν συμβολικά χριστουγεννιάτικα δώρα για να απολαύσουν τις γιορτές.